Η κόρη μου η μεγάλη είναι 24 χρονών, η άλλη 23 και ο γιος μου 18. Να σας ζήσουν. Σας ευχαριστώ. Εσείς μόνο ένα γιο έχετε? Έχω και μία κόρη. Η δική μου είναι 16 χρονών. Τα δικά μου παιδιά έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας το ένα με το άλλο. Αυτό έχει τα δικά του προβλήματα, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Δεν μαλώνουν μεταξύ τους, αλλά δεν έχουν καθόλου τα ίδια ενδιαφέροντα. Τα ενδιαφέροντα των δικών μου παιδιών δεν είναι τα ίδια, ωστόσο έχουν μικρή διαφορά ηλικίας. Παράξενο! Φύγανε οι άλλοι που ήταν στην παρέα μας. Άσκηση. Πόσων χρονών είναι η γυναίκα σου? 'Δεν μου είπε ποτέ. Ο Γιάννης μαλώνει συχνά με τη φίλη του τη Μέρη. Τα ενδιαφέροντά μου είναι διαφορετικά από τα ενδιαφέροντα του άντρα μου, κι όμως αγαπιόμαστε πολύ. Έχω μεγάλη διαφορά ηλικίας με τη γυναίκα μου. 20 χρόνια. Τα παιδιά έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Η παρέα μας είναι μεγάλη. 43ο μάθημα. Ένα δώρο. Ο Γιάννης γιορτάζει σε μία εβδομάδα. Τι δώρο θα αγοράσεις για τη γιορτή του, Αφρούλα? Δεν αποφάσισα ακόμη. Σκέφτομαι να του χαρίσω μία μπλούζα ή εσώρουχα. Ένα μάλινο πουλόβερ ή ένα βαβακερό πουκάμισο με μακριά μανίκια για το χειμώνα που μας έρχεται είναι πράγματι μια καλή ιδέα. Είναι δύσκολο να βρεις 100% βαβακερό πουκάμισο. Τα περισσότερα είναι συνθετικά. Ξέρω ένα μαγαζί που έχει όμορφα μάλινα ρούχα, ανδρικά και γυναικεία. Εκεί αγόρασα τη φούστα που φοράω και οι τιμές είναι χαμηλές. Εγώ ψάχνω ένα μαγαζί φτηνό που να πουλάει παπούτσια. Ξέρεις κανένα? Θέλω να πάρω ένα ζευγάρι δερμάτινα παπούτσια για μένα, αλλά δεν έχω καθόλου χρήματα αυτό το μήνα. Πώς θα μπορέσεις τότε να αγοράσεις το δώρο για το Γιάννη? Θα δανειστώ λεφτά από το Γιάννη. Άσκηση. Αυτό το βιβλίο μου το έφερε η Αφρούλα δώρο για τη γιορτή μου. Προτιμώ τα βαμβακερά εσώρουχα από τα συνθετικά. Αυτό το παντελόνι έχει 50% μαλλί και 50% συνθετικό. Πότε είναι η γιορτή σου, Νίκο? Στις 6 Δεκεμβρίου.
Τι νούμερο παπούτσια φοράτε, κύριε? 38. Η φούστα μου είναι 40 νούμερο. Τα φτηνά μαγαζιά έχουν χαμηλές τιμές. Ποιηματάκι. Πάω να φέρω μάρμαρα, να χτίσω μοναστήρι, να βάλω τα παιδάκια μου να μην τα τρώνε ψήλη. 44ο μάθημα. Ένα ταξί ελεύθερο. Τελειώνοντας τη δουλειά μου χθες το μεσημέρι, προτίμησα να γυρίσω σπίτι με ταξί αντί να πάρω το λεωφορείο γιατί ήμουν πολύ κουρασμένος. Περίμενα πάνω από 1/4 γιατί δεν περνούσε κανένα άδειο. Δεν ήθελα να έχει κάποιον άλλον μέσα, προτιμούσα να είμαι μόνος μου για να ξεκουραστώ. Επιτέλους, βρήκα ένα ταξί ελεύθερο. «Καλησπέρα σας. Στη Νέα Φιλαδέλφια, παρακαλώ», είπα στον ταξιτζή από το πίσω κάθισμα και έκλεισα τα μάτια μου για να ηρεμήσω. Τα άνοιξα όμως απότομα, γιατί το ταξί σταμάτησε λίγα μέτρα πιο πέρα για να μπει μία κυρία που πήγαινε στα κάτω πατήσια. «Δεν πιστεύω να σας πειράζει. Είναι στο δρόμο μας», μου λέει ο ταξιτζής και ξεκινάει χωρίς να περιμένει την απάντησή μου. «Σας ευχαριστώ», λέει η κυρία. «Σε ποιον?» Λίγα λεπτά αργότερα, ένας νεαρός έκανε σήμα στο ταξί και μπήκε κι αυτός. Ο προορισμός του ήταν στο δρόμο μας. Δυστυχώς για μένα, άρχισαν να συζητάνε όλοι μαζί, κάνοντας ένα θόρυβο. Επιπλέον, την ώρα που η κυρία κατέβηκε και είπα πως τα ησυχάζαμε, μια άλλη κυρία, με ένα μωρό που έκλαιγε συνέχεια, μπήκε, πήγαινε στη Νέα Φιλαδέλφια. Φτάνοντας στο σπίτι μου, βρήκα την αδελφή μου να ακούει μουσική. «Δεν πήγες στη δουλειά σήμερα?» τη ρώτησα. «Σήμερα το λεωφορείο ήταν άδειο», μου λέει. «Αν και έφυγα πιο αργά από τη δουλειά, έφτασα πολύ νωρίς στο σπίτι». Άσκηση. «Δεν μπόρεσα να βρω ταξί το πρωί, γι' αυτό πήρα το λεωφορείο». Ξεκουραστήκατε το Σαββατοκύριακο? «Δεν έχει κανένα άδειο κάθισμα στο λεωφορείο». «Δεν μπορεί να παίρνει ταξί κάθε μέρα για μια τόσο μεγάλη διαδρομή». «Θέλουμε να πάρουμε τηλέφωνο στην Ιταλία». «Αυτό το μωρό κάνει πολύ θόρυβο γιατί κλαίει από την ώρα που μπήκε στο ταξί». «Πότε θα φύγει αυτός ο άντρας επιτέλους?» «Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα μου σήμερα». 45ο μάθημα. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. «Ξέρεις τι μου συνέβη χθες, Θανάση?» «Έπρεπε να πληρώσω το λογαριασμό της ΔΕΗ σε ένα γραφείο στην Αθήνα.
Δεν μπορούσα να τον πληρώσω στο ταχυδρομείο, γιατί είχε λήξει η προθεσμία. Πήρα άδεια από τη δουλειά μου και έφυγα γρήγορα. Την ώρα που μπήκα στο ασανσέρ για να πάω στον τέταρτο όροφο και πάτησα το κουμπί, σταμάτησε το ηλεκτρικό ρεύμα. Πατήσαμε αμέσως το συναγερμό, αλλά έκαναν 2 ώρες περίπου μέχρι να μας βγάλουν. Είμαστε 4 κλεισμένοι μέσα. Είναι φοβερό να μένεις ακίνητος σε ένα τόσο μικρό χώρο για 2 ώρες. Όταν τελικά μας άνοιξαν για να βγούμε, ανέβηκα τα σκαλιά με τα πόδια μέχρι το 4ο πάτωμα. Δεν μπόρεσα όμως να κάνω τη δουλειά μου, διότι οι υπολογιστές δεν λειτουργούσαν λόγω διακοπής ρεύματος. Θα πρέπει να ξαναπάω αύριο, διαφορετικά θα μου βάλουν πρόστιμο. Το αστείο δε είναι ότι αυτός ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος ήρθε στο σπίτι μια μέρα πριν τη λήξη του. Άσκηση. Στην Ελλάδα μπορείτε να πληρώσετε το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος στο ταχυδρομείο. Οι λογαριασμοί του τηλεφώνου και του ρεύματος έρχονται κάθε 2 μήνες. Πότε λήγει η προθεσμία για αυτόν τον λογαριασμό? Στις 26 αυτού του μήνα. Θα πάρω την άδεια του καλοκαιριού τον Αύγουστο. Το ασανσέρ δεν λειτουργεί. Πρέπει να ανεβείτε με τα πόδια. Ο συναγερμός του αυτοκινήτου μου δεν λειτουργήσε όταν οι κλέφτες άνοιξαν την πόρτα και πήραν τα λεφτά μου. 46ο μάθημα. Στην κεντρική αγορά. Αν θέλετε να κάνετε έναν περίπατο στη μοντέρνα Αθήνα για να δείτε ένα άλλο πρόσωπο της πρωτεύουσας, αξίζει να πάτε στην κεντρική αγορά. Εκεί μπορείτε να βρείτε και να αγοράσετε κρέας, ψάρι, αλαντικά, τυριά, φρούτα. Μολονότι η Ελλάδα λούζεται από τη θάλασσα, οι Έλληνες τρώνε λίγο ψάρι και πολύ κρέας. Η Μεσόγειος θάλασσα δεν έχει πολλά ψάρια. Το μόνο μέρος στην Αθήνα που υπάρχει μια τόσο μεγάλη ποικιλία ψαριών και σε χαμηλές τιμές είναι η κεντρική αγορά. Βρίσκεις πάντα γόπες, γλώσσες, σαρδέλες, μπαρμπούνια, κολλιούς. Στα νησιά έχει πολλούς αστακούς, καλαμαράκια και χταπόδια, πολλές γαρίδες και άφθονα θαλασσινά. Στην Αίγινα, που είναι μια ώρα από τον Πειραιά, μπορείτε να φάτε στο λιμάνι θαλασσινά και χταποδάκια ψημένα στα κάρβουνα ξυδάτα. Πρέπει να αφήσετε την όραση να φωτογραφίσει αυτό που η φωτογραφική μηχανή δεν βλέπει. Την ακοή και την όσφρηση να γευτούν πριν τη γεύση. Άσκηση.
Αγοράζουμε κρέας μία φορά την εβδομάδα και ψάρι κάθε Κυριακή. Η Μεσόγειος θάλασσα είναι ζεστή. Αυτή η αγορά έχει μεγάλη ποικιλία φρούτων. Στο λιμάνι θα βρείτε άφθονα θαλασσινά σε όλα τα εστιατόρια. Πήρες τη φωτογραφική μηχανή σου ή την ξέχασες? Δεν βλέπω μακριά, γιατί δεν έχω καλή όραση. Το κρέας, όταν είναι ψημένο στα κάρβουνα, έχει πολύ ωραία γεύση. Ο αστακός δεν είναι ακριβώς στην Ελλάδα. 47ο μάθημα. Σχέδια για τις διακοπές του καλοκαιριού. Γλυκιά μου Μάγδα, το αποφασίσαμε τελικά. Το καλοκαίρι που μας έρχεται θα κάνουμε το γύρο της Ελλάδας με το αυτοκίνητό μας. Δεν θα μας στοιχίσει ακριβά, κοστίζει πιο λίγο από τα εισιτήρια για το λεωφορείο ή το τρένο. Πρώτα θα κάνουμε το γύρο της Πελοποννήσου και μετά θα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα για να δούμε τον ομό Χαλκιδικής που είναι καταπράσινος και έχει πανέμορφη θάλασσα. Κάποιοι φίλοι μας που πήγαν πέρυσι γύρισαν κατενθουσιασμένοι. Το ταξίδι αυτό θα μας πάρει ένα μήνα περίπου. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μικρά και φτηνά ξενοδοχεία. Θα έχουμε και τη σκηνή μαζί μας. Αν δεν φύγεις τον Ιούλιο, θα έρθουμε να σε δούμε επιστρέφοντας στην Αθήνα. Περιμένω νέα σου σύντομα. Σε φιλώ, Σούλα. Άσκηση. Ποια είναι τα σχέδιά σου για το καλοκαίρι? Θα ταξιδέψω στο εξωτερικό και θα κάνω το γύρο της Ευρώπης. Τα εισιτήρια με το τρένο είναι φθηνά, ενώ με το λεωφορείο είναι ακριβά. Ήταν πανέμορφες οι διακοπές φέτος. Τα μικρά ξενοδοχεία είναι πιο όμορφα από τα μεγάλα. Βάλαμε τη σκηνή μας μπροστά στη θάλασσα. Πότε θα αποφασίσετε ποιο μήνα θα φύγετε? Θα σου γράψω σύντομα γράμμα. 48ο μάθημα. Πρωτοβρόχη. Πρώτη φθινοπόρου ημέρα, πρώτο σύννεφο και δάκρυ πάνω στα κλαδιά, πρώτη δροσερή ψυχάλα, πρώτη σκέψη, πρώτη θλίψη μέσα στην καρδιά. Φύλλα πράσινα στα κλόνια, φύλλα χρυσαφιά στο χώμα, μελαγχολικά, ξεδιψάσαν τα λουλούδια και σε λίγο οι σπουργίτες θα φανούν δειλά. Αραιώσαν οι διαβάτες και θολό ριάκι ο δρόμος που κυλά γοργά. Με το πρώτο πρωτοβρόχι κρύφτηκε η κάθε ακτίνα
και τα χάδια του ήλιου εμείναν όνειρα χρυσά. Γαλάζιες αμμουδιές, Αφρούλα. Άσκηση. Τις ημέρες του φθινοπόρου βλέπει κανείς φύλλα στους δρόμους. Τα σύννεφα φέρνουν τα πρώτα πρωτοβρόχια. Οι ακτίνες του ήλιου είναι χρυσαφιές. Δεν έχει πολλούς διαβάτες στους δρόμους, γιατί βρέχει από το πρωί σήμερα. Τα φύλλα που είναι στο χώμα έχουν το ίδιο χρώμα με τον ήλιο. Οι ημέρες είναι δροσερές το φθινόπωρο. Ο Γιώργος φαίνεται μελαγχολικός σήμερα. Τα δάκρυα κυλούν από τα μάτια του. Πεντηκοστό μάθημα. Ο ωραιότερος καιρός. Πού θα πας φέτος διακοπές? Στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνω. Είναι όμορφα το καλοκαίρι εκεί. Έχει θαυμάσιο καιρό, τον πιο ωραίο που γνώρισα μέχρι τώρα για διακοπές στη θάλασσα. Είναι καθαρή η θάλασσα στην Ελλάδα. Σε μερικά σημεία πολύ τουριστικά είναι βρώμικη, αλλά τις περισσότερες φορές είναι πεντακάθαρη και καταγάλανη. Ο ήλιος είναι πιο ζεστός από ό,τι στην Ιταλία και τα ξενοδοχεία της είναι λιγότερο ακριβά. Όλες οι ελληνικές παραλίες είναι το ίδιο γοητευτικές. Φεύγω πάντα από την Ελλάδα με ωραιότατες αναμνήσεις. Άσκηση. Οι διακοπές στην Ελλάδα θα είναι οι πιο θαυμάσιες της ζωής σας. Αυτή η παραλία είναι λιγότερο βρώμικη από την άλλη. Αυτό το παιδί είναι ψηλότερο από τον αδελφό του. Αυτό το ξενοδοχείο είναι το πιο μεγάλο από όλα στην περιοχή. Μερικοί βρίσκουν ότι παρακάνει ζέστη στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι πολύ ευχαριστημένοι όμως. Το ξενοδοχείο μας είναι πεντακάθαρο. Αυτή η γυναίκα είναι πολύ γοητευτική. Πεντηκοστό πρώτο μάθημα. Λίγη δροσιά. Έχει φοβερή ζέστη σήμερα. Πάμε να καθίσουμε κάπου για να πιούμε κάτι να δροσιστούμε. Καλημέρα σας κύριε. Τι θα πάρετε παρακαλώ? Έχει χυμό πορτοκάλι? Και βέβαια. Ένα χυμό πορτοκαλιού λοιπόν για μένα. Και εσύ Θοδωρή, τι θα πάρεις?
ένα φραπέ και ένα παγωτό φράουλα με κρέμα. Είναι αλήθεια ότι τα φρούτα σε δροσίζουν αυτήν την εποχή, αλλά προτιμώ ένα δροσερό φραπέ με παγάκια. Δεν αντέχω καθόλου τις πορτοκαλάδες και τις λεμονάδες με ανθρακικό. Άσκηση. Πίνω έναν καφέ στη δροσιά. Η χυμή φρούτων είναι δροσιστική το καλοκαίρι. Μ' αρέσει πολύ το παγωτό φράουλα. Ο φραπές δεν είναι ζεστός, είναι κρύος. Θα πιω μια λεμονάδα με ανθρακικό. Εγώ θα πάρω μια πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό. Δε σε δροσίζει ο χυμός λεμονιού. Προτιμώ να πίνω έναν παγωμένο φραπέ. 52ο μάθημα. Δεν είσαι υποχρεωμένη. Πρώτα-πρώτα, να μου πεις γιατί δεν θέλεις να μας συνοδεύσεις τον Γιώργο. Δεν θέλω βέβαια να σε υποχρεώσω να είσαι συνέχεια μαζί μας. Θα ήθελα όμως να μου δώσεις μερικές εξηγήσεις. Ξέρεις ότι ο Γιώργος φεύγει μεθαύριο και πρέπει να τον χαιρετήσεις. Δεν έχω διάθεση να ντυθώ. Βαριέμαι να ντύνομαι τώρα. Έλα όπως είσαι ντυμένη. Δεν χρειάζεται να φορέσεις άλλα ρούχα. Το πουκάμισο και το παντελόνι που φοράς είναι πολύ όμορφα. Μόνο που πρέπει να χτενιστείς λίγο. Είσαι αχτένιστη. Πάω να ετοιμαστώ. Διαφορετικά δεν θα με αφήσεις ήσυχη μέχρι να φύγετε. Άσκηση. Με υποχρεώνεις να φύγω μαζί σου. Χτενίζομαι γιατί είμαι αχτένιστος. Θα χαιρετήσουμε τους φίλους μας που φεύγουν σε 2 μέρες. Τα ρούχα της είναι βρώμικα. Θα φορέσει ένα άλλο πουκάμισο και ένα άλλο παντελόνι. Μέχρι να ντυθείς, θα έχω φύγει. Θα συνοδεύσετε τον Κώστα στο σπίτι του με το αυτοκίνητό σας. Δεν έχω άλλα ρούχα να φορέσω. 53ο μάθημα. Παιδικό πνεύμα. Ένα αγοράκι λέει σε ένα κοριτσάκι ότι άμα μεγαλώσουν θα παντρευτούν. Το κοριτσάκι τότε του απαντάει. Δεν γίνεται. Γιατί, ρωτάει ανήσυχο το αγόρι.
Γιατί στην οικογένειά μας όλοι παντρεύονται συγγενείς. Ο παππούς μου παντρεύτηκε τη γιαγιά μου. Ο μπαμπάς παντρεύτηκε τη μαμά. Και η θεία μου παντρεύτηκε το θείο. Άσκηση. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι άρρωστοι. Παράφαγαν. Ο πατέρας μου παντρεύτηκε τη μητέρα μου όταν ήταν 30 χρονών. Δεν γίνεται να σου απαντήσω τώρα. Το κοριτσάκι απάντησε ανήσυχα στο αγοράκι. Όλοι οι συγγενείς μου βρίσκονται στην Ελλάδα. Δεν με ρώτησε αν είμαι ανήσυχη. Πώς μεγάλωσε η κόρη της θείας μου? Ρωτάει το θείο του που είναι η γυναίκα του. Ποιηματάκι, η Γερακίνα. Κι έπεσε μες στο πηγάδι και έβγαλε φωνή μεγάλη. Τα βραχιόλια της βροντούν, τα βραχιόλια της βροντούν. Και έπεσε μες στο πηγάδι και έβγαλε φωνή μεγάλη. Μπουντρούν, 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 τα βραχιόλια της βροντούν. Ρουμπουντρούν, μπουντρούν, 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 τα βραχιόλια της βροντούν. Πεντηκοστό τέταρτο μάθημα. Αεροπορικές εταιρείες. Τι έκανες τελικά με το εισιτήριό σου? Βρήκες θέση? Δεν έχω πάρει απάντηση ακόμη. Με ποια εταιρεία θα ταξιδέψεις? Με την Ολυμπιακή. Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ με αυτήν την εταιρεία. Λένε πως είναι καλή. Πράγματι, οι περισσότεροι φίλοι μου που την πήραν έχουν μείνει ευχαριστημένοι. Μα γιατί δεν είχες κλείσει θέση μέχρι τώρα και το άφησες τελευταία στιγμή? Δεν είχα αποφασίσει ακόμα πότε θα έφευγα. Οι πτήσεις τσάρτερ δεν σε ενδιαφέρουν. Το εισιτήριο είναι φτηνότερο. Με κουράζουν πολύ οι ώρες αναχώρησης και άφιξης. Άσκηση. Δεν έχει θέσεις για την Τετάρτη. Θα φύγω την Πέμπτη τελικά. Η πτήση μου ήταν πολύ ευχάριστη. Είχα ταξιδέψει με πτήση τσάρτερ την προηγούμενη φορά. Η αναχώρηση έγινε την τελευταία στιγμή. Δεν έχουμε αποφασίσει τι ώρα θα φύγουμε. Οι περισσότερες αφίξεις είναι από εξωτερικό. Ταξιδεύετε αύριο.
ώρα αναχώρησης 8 το πρωί και ώρα άφιξης 12:30. Είχαμε πάρει τηλέφωνο στην εταιρεία για να κλείσουμε θέση. Σκέφτεται να ταξιδέψει το Σαββατοκύριακο. 55ο μάθημα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις βιτρίνες. Αν δεν έχεις να κάνεις τίποτε καλύτερο σήμερα το απόγευμα, πάμε για ψώνια. Πού, στην Αθήνα? Ναι, στην Ερμού και στην Αιώλου έχει πολλά μαγαζιά για ρούχα και για παπούτσια. Θα έρθω μαζί σου για να αγοράσω ένα μαγιό και ένα σορτσάκι για τη θάλασσα. Τι μαγιό θέλεις, ολόσωμο ή μπικίνι? Το ολόσωμο το προτιμώ. Εσύ τι θέλεις να αγοράσεις? Ένα ζευγάρι παπούτσια. Αλήθεια, τι νούμερο φοράς? 38. Αν θες, έχω να σου δώσω ένα ζευγάρι 38. Το φόρεσα μόνο μία φορά γιατί με έσφιγγε. Άσκηση. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να φύγετε τώρα. Το μαγιό του Οδυσσέα είναι μπλε και γκρι. Αγόρασα ένα ζευγάρι παπούτσια χθες, αλλά με σφίγγουν. Τι νούμερο παντελόνι φοράς? 40. Θα αγόραζα ολόσωμο μαγιό, αλλά δεν βρήκα και γι' αυτό αγόρασα μπικίνι τελικά. Όλες οι βιτρίνες έχουν καλοκαιρινά ρούχα. Προτίμησαν να πάνε για ψώνια στον Πειραιά. Οι βιτρίνες της Ερμού είναι πιο όμορφες από τις βιτρίνες της Αιώλου. 57ο μάθημα. Ταξιδιάρικα φιλιά. Αντώνη, για χάρη σου μπορώ να φύγω μακριά από τον Πειραιά που γεννήθηκα και που τόσο αγαπώ. Όσο και αν μ' αγαπάς, δεν θα μπορέσεις ποτέ να αφήσεις τα πουλιά που φτάνουν στο λιμάνι και την πλατεία που γεμίζει από παιδιά όταν βραδιάζει. Τα φιλιά σου θα είναι σαν τα πουλιά. Σαν θα έρχεται η νύχτα, θα ακούω τις φωνές των παιδιών μέσα στα τόσα τραγούδια που μιλούν για τον Πειραιά. Πώς θα ήθελα να είναι αλήθεια όλα αυτά, αγάπη μου. Σε 3 με 4 μέρες θα είμαι πάλι κοντά σου. Άσκηση. Το λιμάνι του Πειραιά γεμίζει κόσμο όταν βραδιάζει. Όσο και αν αγαπάτε την Ελλάδα, δεν μπορείτε να μάθετε τα ελληνικά αν δεν διαβάζετε.
Πρέπει να έρθεις γρήγορα, γιατί θα βραδιάσει. Δεν άλλαξε διεύθυνση από τότε που τον ξέρεις. Στο λιμάνι έχει πάντα πολλά πουλιά. Γέμισε από παιδιά η πλατεία. Πώς θα ήθελα να τραγουδήσω τώρα. Είχα ψάξει το τηλέφωνό της στον τηλεφωνικό κατάλογο. 58ο μάθημα. Το άσβηστο πάθος του κοσμοσύστη. Όταν βρίσκεται κανείς στην Αθήνα, πρέπει να πάει και στο Σούνιο για να μην θυμώσει ο Θεός της θάλασσας. Φτάνοντας στο ακροτήριο του Σουνίου, θα δείτε τον αρχαίο ναό που είναι αφιερωμένο στον Ποσειδώνα που τόσο πολύ ταλαιπώρησε τον Οδυσσέα. Το ηλιοβασίλεμα, πέφτοντας στη θάλασσα, δίνει ένα πανέμορφο φως στις κολόνες του Ιερού Ναού. Πηγαίνοντας στο Σούνιο, ίσως βρείτε τη διαδρομή λίγο κουραστική, γιατί ο δρόμος έχει πολλές στροφές. Η ομορφιά του τοπίου θα σας ανταμείψει. Άσκηση. Ο Σταμάτης θύμωσε που δεν πήγα στα γενέθλιά του. Με ταλαιπωρεί πολύ αυτό το ταξίδι. Η ανταμοιβή της ήταν μεγάλη. Βρίσκοντας ότι το τοπίο είναι πανέμορφο, έβγαλε 30 φωτογραφίες. Σου αφιερώνω αυτό το βιβλίο. Εδώ είναι, είπε βλέποντας το φως στο δωμάτιο του Γρηγόρη. «Τι όμορφος που είναι», είπε βλέποντας τον ναό με το ηλιοβασίλεμα. «Τι κουραστική που είναι αυτή η διαδρομή». 59ο μάθημα. Παίρνοντας τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Το μετρό της Αθήνας έχει μία μόνο γραμμή που πηγαίνει από την Κηφισιά στον Πειραιά, περνώντας από την Ομόνια φυσικά. Παίρνοντας τον ηλεκτρικό, βλέπετε διαρκώς την πόλη στον καθημερινό της ρυθμό, εκτός ανάμεσα στη Βικτόρια και την Ομόνια. Φτάνοντας στο μοναστηράκι, παλιά κτίρια θυμίζουν το παρελθόν της Αθήνας. Ο επόμενος σταθμός, το Θησείο, με το ναό στο μέσο της αρχαίας αγοράς, φέρνει στις μνήμες σας ένα παρελθόν πολύ πιο μακρινό. Ο τελευταίος σταθμός σας οδηγεί στη θάλασσα, στον Πειραιά. Άσκηση. Θύμισέ μου ποιο είναι το όνομά σου, γιατί το ξέχασα. Δε θυμάσαι πότε πήγαμε στο Θησείο.
Στο μοναστηράκι έχει πολλούς πολιτές. Δεν έχω καλή μνήμη. Περνάει καθημερινά από την Ομόνοια. Οδηγεί πολύ καλά η Αγνή. Περνώντας από τον Πειραιά, παίρνει τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Εξικοστό μάθημα. Το κέντρο του κόσμου. Φεύγοντας από την Αθήνα προς τα δυτικά, ο δρόμος θα σας οδηγήσει στους Δελφούς. Εκεί ίσως σας δώσει χρησμό η Πυθία από το μαντίο των Δελφών. Βλέποντας την ομορφιά της φύσης και των αρχαίων, ακούγοντας τους ψιθύρους των θεών, μυρίζοντας τον αέρα που έρχεται από μακριά, κοιτάζοντας ολόγυρα τους βράχους, ταξιδεύοντας το χρόνο, θα καταλάβετε γιατί οι θεοί διάλεξαν αυτήν την τοποθεσία. Άσκηση. Το μαντίο των Δελφών δίνει χρησμούς. Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα στις διακοπές. Τα μακρινά ταξίδια είναι κουραστικά. Οι ψίθυροι με κουράζουν. Τα αρχαία είναι σε πολύ όμορφη τοποθεσία. Δεν μπορώ να διαβάσω ακούγοντας μουσική. Μάντεψε ποιος πήρε τηλέφωνο. Η Πυθία ήταν μια μάντισσα τελικά. Ποιηματάκι. Η Γερακίνα. Κι έτρεξε ο κόσμος όλος, κι έτρεξα κι εγώ καημένος, τα βραχιόλια της βροντούν, τα βραχιόλια της βροντούν. Κι έτρεξε ο κόσμος όλος, κι έτρεξα κι εγώ καημένος, μπουντρούν, 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 τα βραχιόλια της βροντούν. Εξικοστό πρώτο μάθημα. Το καρναβάλι της Πάτρας. Εμπρός. Γεια σου Γιώργο, εγώ είμαι, ο Κώστας. Τι κάνεις? Κώστα, πόσο καιρό έχω να ακούσω τη φωνή σου. Σου τηλεφωνώ για να σου πω ότι φτάνω αύριο στην Πάτρα για μερικές ημέρες. Θα είσαι στο καρναβάλι? Ίσως. Θέλω κυρίως να πάω σε μερικούς εκδοτικούς οίκους για να αγοράσω τα βιβλία φθηνότερα. Σε αυτή τη μικρή επαρχιακή πόλη που μένω τώρα,
Τα περισσότερα βιβλιοπωλεία είναι και χαρτοπωλεία συγχρόνως και συχνά δεν βρίσκω τα βιβλία που θέλω. Άσκηση. Ποιον εκδοτικό οίκο προτιμάς? Ποιος είναι ο εκδοτικός οίκος αυτού του βιβλίου? Πήγες ποτέ στο καρναβάλι της Πάτρας να δεις πώς είναι? Τα χαρτοπωλεία έχουν λίγα βιβλία. Είναι ακριβότερα ή φθηνότερα τα παιδικά βιβλία? Η επαρχία δεν έχει πάντα βιβλιοθήκες. Χάρη στους φοιτητές, πολλές μικρές πόλεις έχουν πολλά βιβλιοπωλεία. 62ο μάθημα. Απάντηση στο γράμμα. Αγαπητέ μου Ούγκο, με ρωτάς στο γράμμα σου ποιος είναι ο καλύτερος μήνας για να πας διακοπές στην Ελλάδα. Η γνώμη μου είναι ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο ιδανικότερος μήνας. Πήγα μια φορά πριν από 3 χρόνια και γύρισα με όμορφες αναμνήσεις. Το κλίμα είναι ήπιο και έχει λίγους τουρίστες. Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, θα βρεις πολλές οικές στην άκρη των δρόμων. Τα σίκα είναι γευστικότατα. Έχει και πολλές άγριες πορτοκαλιές και λεμονιές. Περιμένω νέα σου. Σε χαιρετώ, Hans. Άσκηση. Αυτός ο καιρός είναι ιδανικός για μπάνιο στη θάλασσα. Μ' αρέσουν πολύ τα σίκα. Τα φύλλα της λεμονιάς μυρίζουν πολύ όμορφα. Έχει πολλές πορτοκαλιές στην Ελλάδα. Οι γονείς μου έχουν ήπιο χαρακτήρα. Αυτός ο χειμώνας είναι ήπιος. Ήρθε στο σπίτι ρωτώντας το δρόμο. 64ο μάθημα. Καλοκαίρι στην Κρήτη, χωρίς ήλιο. Πρόπερση, κατασκηνώσαμε στην Κρήτη και το πρώτο βράδυ είχαμε αφήσει τη σκηνή ανοιχτή. Δεν ξέραμε ότι είχε τόσα κουνούπια εκείνο το μέρος. Μας κατατσίμπησαν παντού. Την άλλη μέρα το πρωί πήγαμε στο φαρμακείο για να βρούμε μία αλυφή για τα τσιμπήματα. Είστε αλλεργικοί στα κουνούπια και επιπλέον είστε κατακόκκινοι από τον ήλιο, μας είπε η φαρμακοποιός. Πάρτε αυτή την κρέμα που κάνει και για τα εγκάβματα από τον ήλιο και για τα τσιμπήματα από τα διάφορα έντομα. Να βάζετε 2 φορές την ημέρα για 1 εβδομάδα και να μην εκτίθεστε αρκετή ώρα στον ήλιο.
Θα μείνετε πολύ καιρό στην Κρήτη. Μόνο μία εβδομάδα. Άσκηση. Ο ήλιος σε έκανε κατακόκκινη. Είμαι αλλεργικός στην άνοιξη. Κοκκινίζει όλο το σώμα μου. Δεν εκτίθεμαι πολλή ώρα στον ήλιο το μεσημέρι, γιατί έχω εγκάβματα. Το καλοκαίρι έχει πολλά κουνούπια στην παραλία. Η σκηνή μας είναι για 3 άτομα. Με τσίμπησε κάποιο έντομο και βάζω αληφή. Δεν έμεινε πολύ καιρό στο νησί. Η φαρμακοποιός μας είπε ότι πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. 65ο μάθημα. Διατυπώσεις. Πλησιάζουμε στον έλεγχο διαβατηρίων, Ντίνο. Δείξε την ταυτότητά σου όταν φτάσουμε εκεί. Δεν ξέρω πού είναι. Ψάξε μέσα στην τσάντα σου να δεις μήπως την έχεις βάλει εκεί. Δεν τη βρίσκω, Ειρήνη. Πάρε το διαβατήριό σου τότε. Το έχω εγώ. Ούτε εγώ βρίσκω τη δική μου. Ίσως να έβαλα τις ταυτότητές μας στη βαλίτσα. Μα το διαβατήριό μου έχει λήξει εδώ και 4 μήνες. Δεν πειράζει. Ισχύει 6 μήνες αφού του λήξει. Επιπλέον, δεν δηλώνουμε στο τελωνείο τα πράγματα που αγοράζουμε στο εξωτερικό, γιατί δεν γίνεται έλεγχος πια. Άσκηση. Μπορείς να περάσεις στο τελωνείο χωρίς διατυπώσεις. Η τσάντα μου είναι γεμάτη και δεν βρίσκω τίποτε. Έχω πολλές τσάντες. Θα πάρω ταξί όταν φτάσω στο αεροδρόμιο. Το γάλα έληξε. Μην το πίνεις. Αυτό το διαβατήριο δεν ισχύει πια. Δείξε στην Ειρήνη τη τσάντα που αγόρασες χθες. Αφότου έμαθε ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος, αγοράζει πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Έχετε να δηλώσετε τίποτε στο τελωνείο, κυρία? Πού είχες βάλει τις ταυτότητές μας? Δεν τις έβρισκα. 66ο μάθημα. Ζήτα πληροφορίες. Άκουσέ με προσεκτικά. Ρώτα τους φίλους σου που πήγαν και ζήτα το όνομα του ξενοδοχείου που έμειναν. Παίρνα από το σπίτι μετά να μου πεις ή τηλεφώνησέ μου αν δεν μπορείς να έρθεις. Μην ξεχάσεις να ζητήσεις και τη διεύθυνση. Μην ξεχνάς
ότι το όνομα δεν αρκεί για να βρούμε το ξενοδοχείο σε μια μεγάλη πόλη. Μάθε πόσο κόστιζε η βραδιά. Μην αργήσεις να με ειδοποιήσεις, γιατί πρέπει να βγάλω τα εισιτήρια για τη Σπάρτη σήμερα το απόγευμα. Μην κάνεις έτσι, μαμά. Θα βρούμε θέση στο λεωφορείο. Δεν θα είναι γεμάτο, μην ανησυχείς. Άσκηση. Πάρε πληροφορίες και μην ξεχάσεις να με ειδοποιήσεις. Δεν έχω ειδοποιήσει ακόμα τους γονείς μου. Το λεωφορείο δεν είναι γεμάτο. Έχει πολλές θέσεις. Μην ανησυχείς για το εισιτήριο. Κόστισε πολύ ακριβά το ξενοδοχείο μας. Να ρωτήσουμε πώς θα πάμε στο Μιστρά. Δεν αρκεί να είσαι προσεκτικός, πρέπει να διαβάζεις κιόλας για να έχεις καλούς βαθμούς. Ξέχνα τους φίλους σου. Εξικοστό έβδομο μάθημα. Στη συνηθισμένη μας ταβέρνα. Πού θα πρότεινες να πάμε να φάμε σήμερα το βράδυ, Γιούλα? Τι θα έλεγες να πηγαίναμε στη συνηθισμένη μας ταβέρνα? Σύμφωνοι. Κατά το βραδάκι. Τι έχει ο κατάλογος σήμερα, κύριε Αποστόλη? Κρέας φυσικά, φασολάκια και γεμιστά. Πάρε φασολάκια, Γιούλα. Τα δοκίμασα μια φορά και τα βρήκα πολύ νόστιμα. Μια μερίδα φασολάκια λοιπόν και μια μπριζόλα χοιρινή στα κάρβουνα. Εγώ δεν πεινάω πολύ. Θα πάρω και φταίδες και πατάτες τηγανιτές. Ας πιούμε ρετσίνα, Αλέκο. Τι λες? Μπουζούκια και ρετσίνα είναι η γοητεία της ταβέρνας. Άσκηση. Είμαι συνηθισμένη να τρώω έξω τα βράδια. Το κρέας είναι ψημένο στα κάρβουνα. Ο κατάλογος δεν έχει γεμιστά. Κάνε μου έναν κατάλογο με τα ψώνια που θέλεις να σου κάνω. Αυτός ο άντρας έχει πολλή γοητεία. Είναι γοητευτικός. Δοκίμασε τους κεφτέδες μου να δεις. Γέμισε το ποτήρι μου με ρετσίνα. Μη λες πως δεν θα φας καθόλου. 68ο μάθημα. Δεν υπάρχει λόγος να στενοχωριέσαι. Γιατί κλαις, Νίκο? Τι έχεις, πες μου. Ο μπαμπάς έφυγε χωρίς να μου το πει. Μα εσύ κλαις χωρίς να υπάρχει λόγος.
Πήγε να αγοράσει μια εφημερίδα και θα γυρίσει αμέσως. Βάλε τις κάλτσες σου και τα παπούτσια σου, γιατί θα κρυώσεις. Ένα τέταρτο αργότερα. Παιδιά, έχω να σας προτείνω κάτι. Διάβασα στην εφημερίδα ότι ένα ιταλικό τσίρκο θαυμάσιο θα δώσει 2 παραστάσεις σήμερα και αύριο. Πάμε να δούμε πώς είναι. Α, Νίκο, πού ήσουν? Σε έψαχνα να σου πω να έρθεις μαζί μου πριν από λίγο. Άσκηση. Ο Νίκος στενοχωριέται χωρίς λόγο. Δεν θέλω να κλαις, γιατί με στενοχωρείς. Πρότεινε εσύ που θα πάμε το βράδυ. Κρύωσα χθες, γιατί δεν φορούσα κάλτσες. Η χθεσινή παράσταση στο θέατρο ήταν θαυμάσια. Ψάξε τα παπούτσια σου και φόρεσέ τα. Έλα σε ένα τέταρτο. Πες στο Γιώργο πότε θα έρθεις. Εξικοστό ένα το μάθημα. Πάει το ποντίκι. Ο αφηρημένος καθηγητής μπαίνει στην τάξη και λέει: Σήμερα, παιδιά, θα μελετήσουμε τις αντιδράσεις του ποντικού στο ηλεκτρικό ρεύμα. Για να κάνουμε μάλιστα και το πείραμα, σας έφερα εδώ ένα ζωντανό ποντικάκι. Ψάχνει στις τσέπες του, βρίσκει ένα πακετάκι. Το ανοίγει και βγάζει από μέσα ένα σάντουιτς. Περίεργο, μουρμουρίζει, αφού το είχα φάει στο διάλειμμα. Σκέφτεται ένα λεπτό και πέφτει λιπόθυμος. Άσκηση. Μπήκα στον κινηματογράφο και αγόρασα ένα εισιτήριο. Μελετάμε ελληνικά μια ώρα την ημέρα. Οι καθηγητές συχνά είναι αφηρημένοι. Χτες κάναμε ένα πείραμα στην τάξη μας. Φέρνω αυτά τα βιβλία στο γέρο καθηγητή μου που μου τα ζήτησε προχτές. Ψάξε καλά τις τσέπες σου. Έψαξα και δεν βρήκα τίποτα. Άνοιξα την βαλίτσα, έβγαλα από μέσα μια μπλούζα και βγήκα περίπατο. Άκουσα ένα μπουμ και σκέφτηκα ότι θα έπεσες. Ποιηματάκι. Η Γερακίνα. Γερακίνα θα σε βγάλω και γυναίκα θα σε πάρω. Τα βραχιόλια της βροντούν, τα βραχιόλια της βροντούν. Γερακίνα θα σε βγάλω και
γυναίκα θα σε πάρω. Ρουμπουντρούν, μπουντρούν, 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 τα βραχιόλια της βροντούν. Ρουμπουντρούν, μπουντρούν, 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 τα βραχιόλια της βροντούν. Εβδομικοστό πρώτο μάθημα. Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης. Δημήτρη, πριν περάσεις το απέναντι πεζοδρόμιο, να κοιτάς πάντα το φανάρι. Αν το ανθρωπάκι είναι κόκκινο, αυτό σημαίνει ότι οι πεζοί πρέπει να σταματήσουν και να περιμένουν μέχρι να γίνει πράσινο. Όταν το ανθρωπάκι γίνει πράσινο τελικά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσουμε γρήγορα απέναντι. Ξέρω. Η δασκάλα μας είπε πως έχουμε το Γρηγόρη και το Σταμάτη. Όταν οι δρόμοι είναι στενοί, δεν έχει φανάρια, γιατί είναι πιο εύκολο να διασχίσεις το δρόμο. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Άσκηση. Μην περνάς. Το φανάρι είναι κόκκινο. Με το Γρηγόρη περνάς γρήγορα στο δρόμο. Με το Σταμάτη σταματάς και περιμένεις. Αν θέλεις να διασχίσεις το δρόμο, να είσαι προσεκτικός. Δεν έχει φανάρι σε αυτό το στενό δρομάκι. Οι πεζοί πρέπει να είναι στο πεζοδρόμιο. Έχει πολλούς πεζόδρομους στο κέντρο της πόλης. Το απέναντι σχολείο είναι δημοτικό. Εβδομικοστό δεύτερο μάθημα. Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Αν δεν βρέχει αύριο, θα έρθεις μαζί μου να πάμε να δούμε την παρέλαση. Και βέβαια, μόνο που ο ουρανός είναι συννεφιασμένος και η μετεωρολογική υπηρεσία είπε ότι ο καιρός θα είναι βροχερός αύριο. Κάθε 25η Μαρτίου, αν δεν βρέχει, ψυχαλίζει και έχει ψύχρα. Θα κάνει παρέλαση ο μικρός φέτος? Ναι, μου είπε ότι θέλει να τον βγάλω φωτογραφίες. Πρέπει μάλιστα να αγοράσω ένα φιλμ για τη φωτογραφική μηχανή σήμερα. Άσκηση. Αν θα πας στην παρέλαση, βγάλε τον Τάσο φωτογραφία. Ο ουρανός είναι γεμάτος σύννεφα σήμερα. Όταν ψυχαλίζει, δεν κάνει κρύο. Κρυώνεις πολύ όταν έχει ψύχρα. Αν θέλεις να βγάλεις φωτογραφίες, αγόρασε ένα φιλμ. Τελείωσε το φιλμ στη φωτογραφική μηχανή. Η μετεωρολογική υπηρεσία είπε ότι θα βρέξει. Έχει μεγάλη παρέλαση την 25η Μαρτίου. Εβδομικοστό τρίτο μάθημα.
Ραντεβού στην αίθουσα αναμονής. Αν θα φτάσεις νωρίτερα από εμένα στο σταθμό των τρένων, πήγαινε στην αίθουσα αναμονής για να με περιμένεις. Αν δεν θα προλάβω να πάρω το λεωφορείο, θα καλέσω ένα ταξί τηλεφωνικός. Προσπάθησε πάντως να μην αργήσεις. Εντάξει. Μην διστάσεις όμως να πάρεις το τρένο των 8, αν δεις και δεν φτάνω μέχρι τις 8 παρατέταρτο. Θα σε περιμένω μέχρι τις και μισή. Το πολύ πολύ να πάρουμε το επόμενο τρένο. Άσκηση. Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι κοντά στο σπίτι μου. Η αίθουσα αναμονής είναι γεμάτη κόσμο. Κάλεσε ένα ταξί για να πας στο σταθμό. Δεν έχει αργήσει ποτέ στα ραντεβού μας. Δεν πρόλαβα το λεωφορείο των 7. Θα πάρω το επόμενο. Δίστασα πολύ λίγες φορές στη ζωή μου. Το τρένο έχει καθυστέρηση. Θα φύγει σε μία ώρα. Αν δεν έχεις φτάσει μέχρι τις 5 και 10, θα σε πάρω τηλέφωνο. 74ο μάθημα. Ένα τηλεφώνημα. Εμπρός. Καλημέρα σας. Θα μπορούσα να μιλήσω με τη Σοφία σας, παρακαλώ. Ποιος τη ζητά, παρακαλώ? Η φίλη της η Μέρη. Μέρη, γεια σου. Η μαμά της είμαι. Δεν είναι εδώ αυτήν τη στιγμή. Θέλεις να της πω να σε πάρει όταν θα έρθει? Αν θα τη δείτε πριν τις 4, πείτε της ότι δεν θα μπορέσω να είμαι στο ραντεβού μας στις 4:30. Θα αργήσω 1/4 με 20 λεπτά περίπου. Μείνε ήσυχη, θα της το πω. Άσκηση. Χτυπάει το τηλέφωνο. Πήγαινε να το σηκώσεις. Ποιος είναι στο τηλέφωνο, παρακαλώ? Θα σε πάρω τηλέφωνο όταν έρθει. Άργησε πολύ και δεν με πήρε τηλέφωνο. Κάποιος σε ζήτησε στο τηλέφωνο το πρωί, αλλά δεν άφησε όνομα. Έχουμε ραντεβού στις 27 του μηνός. Αν με ζητήσει κανείς, δεν είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Αν δεν θα μπορέσεις να έρθεις στο ραντεβού μας, ειδοποίησέ με, σε παρακαλώ. 75ο μάθημα. Η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου.
Τι ευχάριστη έκπληξη, Δήμητρα! Αν ήξερα πως θα σε έβρισκα εδώ, θα είχα έρθει πιο νωρίς. Πώς έτσι και ήρθες στην Αθήνα? Ο γιος μου και η κόρη μου έχουν γιορτή στο σχολείο σήμερα. Αύριο έχουν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Άφησα τα παιδιά στον άντρα μου. Λόγω αργίας δεν δουλεύουμε ούτε εμείς αύριο και σήμερα ήταν η μία αργία. Κρίμα. Αν είχα χρόνο θα σε καλούσα στο σπίτι μου. Φεύγουμε οικογενειακό το απόγευμα, ταξίδι στο Πήλιο. Άσκηση. Μου έκανες μια ευχάριστη έκπληξη που ήρθες σπίτι μου. Η κόρη μου και ο γιος μου θα κάνουν παρέλαση την 28η Οκτωβρίου. Τα γραφεία κλείνουν νωρίς σήμερα γιατί είναι η μυαργία. Δεν δουλεύουμε τις ημέρες αργίας. Αν είχα λεφτά, θα έφευγα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν είχα τα παιδιά μαζί μου, θα είχα πάει για ψώνια σήμερα. Θα είχα φύγει πιο νωρίς, αν δεν είχε χτυπήσει το τηλέφωνο. Θα κάνετε γιορτή στο σχολείο σας σήμερα? Ποιηματάκι. Η Σαμιώτισσα. Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πας στη Σάμο? Να στρώσω ρόδα το γυαλό, Σαμιώτισσα, τριαντάφυλλα την άμμο. Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πας στη Σάμο? Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πας στη Σάμο? Να στρώσω ρόδα το γυαλό, Σαμιώτισσα, τριαντάφυλλα την άμμο. Να στρώσω ρόδα το γυαλό, Σαμιώτισσα, τριαντάφυλλα την άμμο. Εβδομικοστό έκτο μάθημα. Η Ανάσταση. Πού θα κάνετε Πάσχα φέτος, Ηλία? Κανονίσαμε να πάμε στο χωριό της γυναίκας μου οικογενειακός. Θα ψήσουμε αρνί στην αυλή την Κυριακή του Πάσχα. Κάνουμε καλό γλέντι. Τα πεθερικά μου χορεύουν πάντα δημοτικά. Εμένα, αυτό που μ' αρέσει στο χωριό είναι ο κόσμος που συναντά στην εκκλησία το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Όταν ο παπάς λέει το Χριστός Ανέστη, ο καθένας χαιρετά το διπλανό του λέγοντας «Χριστός Ανέστη». Και ο άλλος απαντά «Αληθώς Ανέστη». Μετά γυρίζουν όλοι με τα πόδια στο σπίτι με τις λαμπάδες τους αναμένες. Άσκηση. Από ποιο χωριό είσαι? Θα ψήσετε αρνί φέτος το Πάσχα? Πηγαίνετε στην εκκλησία για την Ανάσταση? Ο πεθερός μου δεν ζει πια.
Η πεθερά μου είναι πολύ μεγάλη στην ηλικία. Τα δημοτικά τραγούδια μ' αρέσουν πολύ. Ο άντρας μου δεν ξέρει να χορεύει καθόλου. Η λαμπάδα μου έσβησε. Σβήσε το φως. 78ο μάθημα. Λάθος κάνετε. Σήκωσε το ακουστικό, Έλενα. Το τηλέφωνο χτυπάει μια ώρα τώρα. Ναι. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία οικονόμου, παρακαλώ. Λάθος κάνετε, κύριε. Δεν υπάρχει καμία κυρία οικονόμου εδώ. Το τηλέφωνό σας είναι το 36 72 32 49. Όχι. Περίεργο. Είμαι σίγουρος ότι πήρα σωστά το νούμερο. Μπορεί να μπλέχτηκαν οι γραμμές. Συμβαίνει συχνά με τον ΟΤΕ. Πριν πιάσω γραμμή, το τηλέφωνο μιλούσε και τώρα βγήκατε εσείς. Είναι ανυπόφορο. Να με συγχωρείτε που σας ενόχλησα. Παρακαλώ, χαίρετε. Άσκηση. Γιατί δεν σήκωνες το τηλέφωνο? Δώσε μου να του μιλήσω πριν κλείσεις το τηλέφωνο. Μιλάει μισή ώρα τώρα. Πάλι μπλέχτηκαν οι γραμμές. Δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Συγγνώμη για την ενόχληση. Δεν πήρατε λάθος νούμερο. Δεν είναι αυτό το νούμερο που ζητάτε. 71ο μάθημα. Αδιάκριτες ερωτήσεις. Ποιο έτος γεννήθηκες? Το 1962. Πού, σε ποιο μέρος? Στα Μετέωρα. Έζησες πολλά χρόνια εκεί? Αφού τελείωσα το γυμνάσιο και το λύκειο, έφυγα για να σπουδάσω νομική στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας. Πηγαίνεις συχνά στα Μετέωρα τώρα? Περνάω τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα με τους γονείς μου. Μα γιατί όλες αυτές οι ερωτήσεις? Άσκηση. Πότε γεννήθηκες? Από πού είσαι? Πόσα χρόνια έμεινες στο μέρος που γεννήθηκες? Τι σπούδασες?
Πού κατοικούν οι γονείς σου? Αφού τελειώσεις το διάβασμα, πήγαινε βόλτα με τους φίλους σου. Τι τάξη πηγαίνεις? Τελείωσες τη Δευτέρα Λυκείου? 80ο μάθημα. Έλλειψη χρόνου. Καλησπέρα σας. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Θέλουμε ένα δωμάτιο που να έχει θέα στη θάλασσα. Μπορώ να σας δώσω ένα στον τρίτο όροφο. Έχει και μπαλκόνι. Έχει τουαλέτα και μπάνιο μέσα? Φυσικά. Πάμε να το δείτε. Τα σεντόνια και οι κουβέρτες είναι λερωμένα. Περίεργο. Τα σεντόνια τα πλένουμε στο πλυντήριο. Θα φωνάξω την καμαριέρα να σας τα αλλάξει αμέσως. Ίσως να μην πρόλαβε να βάλει καθαρά, γιατί το δωμάτιο αυτό άδειασε σήμερα το πρωί. Άσκηση. Αυτή η βαλίτσα δεν είναι χρήσιμη. Θέλει ένα δωμάτιο που να είναι μεγάλο. Το σεντόνι δεν είναι καθαρό. Η κουβέρτα είναι λερωμένη. Το διαμέρισμά μας έχει μεγάλο μπαλκόνι. Έβαλες πλυντήριο σήμερα? Δεν πλένω τα ρούχα στο χέρι. Πού είναι η τουαλέτα, παρακαλώ? Δεν έχει χαρτί υγείας. 81ο μάθημα. Το ποδαρικό. Ποιος σας έκανε ποδαρικό σήμερα? Ο ανιψιός μου. Ήρθε στις 10 η ώρα το πρωί για να μας επισκεφθεί και για να μας ευχηθεί χρόνια πολλά. Κοιμόμαστε ακόμη, γιατί είχαμε ξενυχτήσει παίζοντας χαρτιά μέχρι τις 5:30 τα ξημερώματα. Ποιος κέρδισε? Εγώ πάντως έχασα. Δεν πειράζει. Χαμένος στα χαρτιά, κερδισμένος στην αγάπη. Άσκηση. Δεν μας έκαναν καλό ποδαρικό. Οι συγγενείς του άντρα μου θα μας επισκεφθούν το βράδυ. Επισκέπτομαι τη θεία μου που είναι στο νοσοκομείο. Ξενύχτησα χθες. Μ' αρέσει να παίζω χαρτιά. Δεν κερδίζει ποτέ στα χαρτιά. Έχασε πολλά λεφτά. Δεν κερδίζουμε χρόνο με το λεωφορείο.
82ο μάθημα. Μερικοί οδηγούν σαν τρελοί. Αν πάρετε το καράβι από την Ιταλία για να πάτε στην Ελλάδα, μπορείτε να κατεβείτε ή στην Ιγουμενίτσα ή στην Πάτρα. Άμα κατεβείτε στην Ιγουμενίτσα για να πάτε στη Λάρισα, θα περάσετε από την Κατάρα. Το τοπίο είναι πανέμορφο, σε αντίθεση με την ονομασία. Ο δρόμος όμως είναι πολύ επικίνδυνος γιατί είναι στενός και έχει πολλές στροφές. Δυστυχώς πολλοί, ώσπου να διασχίσουν αυτή την περιοχή, έχουν αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Εφόσον τρέχουν σαν τρελοί. Άσκηση. Να οδηγείς προσεκτικά. Μην κάνεις σαν τρελή. Η Ιγουμενίτσα είναι κοντά στα Γιάννενα. Η Κατάρα είναι επικίνδυνη. Ώσπου να φτάσεις στην Πάτρα, θα έχω φτάσει στη Λάρισα. Τι πανέμορφο τοπίο! Γίνονται πολλά αυτοκινητιστικά ατυχήματα σε αυτή την περιοχή. Μην τρέχεις πολύ. 83ο μάθημα. Κάποια βλάβη. Στέλιο, το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπροστά. Μήπως δεν έχει βενζίνη? Αδύνατον. Το γέμισα σήμερα το πρωί. Πρέπει να το πας στο συνεργείο τότε, γιατί θα χρειαστεί να επιδιορθώσουν γρήγορα τη βλάβη ώστε να μπορέσουμε να φύγουμε αύριο το μεσημέρι. Θα χρειαστεί να το σπρώξουμε μέχρι το κοντινότερο γκαράζ όμως. Άσκηση. Έβαλα 10 λίτρα βενζίνη. Πόσο στοιχίζει η βενζίνη? 8 λίτρα δεν ξεκινάει. Βάλε μπρος. Το συνεργείο επιδιορθώνει τις βλάβες. Να σπρώξουμε το αυτοκίνητο ώστε να ξεκινήσει. Το κοντινότερο γκαράζ είναι 2 χιλιόμετρα από εδώ. Γιατί τρέχεις έτσι? Ποιηματάκι. Η Σαμιώτισσα. Σαμιώτισσα με τις ελιές και με τα μαύρα μάτια μου έκανε στην καρδούλα μου 42 κομμάτια. Σαμιώτισσα με τις ελιές και με τα μαύρα μάτια
Μου κάνε στην καρδούλα μου σαμιώτισα 42 κομμάτια. Ογδοϊκοστό πέμπτο μάθημα. Η Ολυμπιακή φλόγα. Η μυθολογία μας διηγείται ότι ο Θεός του Ολύμπου πήρε τη θέση του πατέρα του, του Κρόνου, σε ένα μέρος το οποίο ονομάστηκε Ολυμπία. Εκεί γίνονταν οι Ολυμπιακοί αγώνες κάθε 4 χρόνια στην αρχαιότητα. Το μήνυμα των αγώνων αυτών είναι η ειρήνη και η ενότητα. Η ιδέα των Ολυμπιακών αγώνων ξαναζωντάνεψε στο στάδιο της Αθήνας, όπου το 1896 διοργανώθηκαν οι αγώνες. Άσκηση. Ο παππούς μου μου διηγείται πολύ όμορφες ιστορίες. Μ' αρέσει η ελληνική μυθολογία. Ο Κρόνος ήταν γιος του ουρανού και της γης. Τα αρχαία της Ολυμπίας έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Ολυμπιακοί αγώνες γίνονται κάθε 4 χρόνια. Μου άφησε ένα μήνυμα πριν φύγει. Πήρε μέρος στους αγώνες τένις η Ελλάδα. Ποιος διοργανώνει αυτόν το χορό? Ογδοϊκοστό έκτο μάθημα. Παπάδες και καλόγεροι. Ο Παπαλάμπρος είναι παντρεμένος λιτό. Ναι, έχει μάλιστα και 5 παιδιά. Επιτρέπεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία να παντρεύονται οι παπάδες? Πρέπει να είναι παντρεμένοι πριν χειροτονηθούν. Όσοι αποφασίσουν να γίνουν παπάδες ανήπαντροι, είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν. Μόνο οι καλόγεροι δεν επιτρέπεται να παντρεύονται. Άσκηση. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Η Ορθόδοξη και η Καθολική Εκκλησία δεν είναι ενωμένες. Πολλοί παπάδες είναι παντρεμένοι. Αυτό το μοναστήρι έχει μόνο καλόγριες. Οι καλόγεροι ζουν μακριά από τον κόσμο. Παρέμεινε ανήπαντρος μέχρι τα 50 του. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα που θα πάω. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Ογδοϊκοστό έβδομο μάθημα. Ελεύθερος ή παντρεμένος? Ταξί, είστε ελεύθερος?
δυστυχώς παντρεμένος. Πρέπει να αγαπάει κανείς το επάγγελμά του για να έχει το κουράγιο να κάνει αστεία με τόση ζέστη και τόση κίνηση. Η δουλειά μου δεν είναι εύκολη. Είναι μέρες που η κυκλοφορία είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται να έχεις διάθεση να δουλέψεις και κυρίως γερά νεύρα. Είναι δικό σας το ταξί? Έχω το μισό μόνο. Πριν από μερικούς μήνες τον νίκιαζα. Άσκηση. Αγαπώ το επάγγελμα που κάνω. Το ταξί δεν είναι ελεύθερο. Τα νεύρα της δεν είναι γερά. Έχετε πολλά νεύρα. Νοικιάζω ένα διαμέρισμα. Το ενίκιο είναι πολύ ακριβό. Δεν έχει καθόλου κυκλοφορία τέτοια ώρα. Όλο αστεία λέει. 88ο μάθημα. Νησιώτικη και χωριάτικη προφορά. Από ποιο νησί είναι η μητέρα σου? Από την Κεφαλονιά. Γι' αυτό είναι τόσο χαρακτηριστική η προφορά της. Αντίθετα, ο πατέρας μου είναι από ένα χωριό της Μακεδονίας και η προφορά του είναι χωριάτικη. Παρατήρησα ότι κόβει τα φωνήεντα και κυρίως τα φωνήεντα των καταλήξεων. Η προφορά προδίδει συχνά την καταγωγή κάποιου. Άσκηση. Η Κεφαλονιά είναι νησί του Ιωνίου Πελάγους. Στην Κεφαλονιά γίνονται πολλοί σεισμοί. Έχει Πελοποννήσια προφορά. Κόψε μας ψωμί. Πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία? Δεν ξέρω ποια είναι η καταγωγή της. Τους πρόδωσαν στην αστυνομία. Το ελληνικό αλφάβητο έχει 7 φωνήεντα. Α, Ε, Ι, Ι, Όμικρον, Ύψιλον, Ωμέγα. 89ο μάθημα. Η μυρωδιά του θυμαριού. Κάθε άνοιξη οργανώνουμε μια εκδρομή στο βουνό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάει ημερήσια εκδρομή στον Όλυμπο. Αφού φάγαμε ταραμά, τζατζίκι και κεφτεδάκια στην εξοχή, ανεβήκαμε με τα πόδια πολύ ψηλά. Ο θείος μου
ξέρει σε ποιο μέρος ακριβώς φυτρώνουν οι ρίγανοι και το τσάι βουνού. Η φύση μύριζε θυμάρι. Κατά το απογευματάκι, ξαπλώσαμε στο χορτάρι κάτω από τη σκιά των πεύκων. Μας πήρε λίγο ο ύπνος πριν επιστρέψουμε στο σπίτι μας αργά το βράδυ. Άσκηση. Το θυμάρι μυρίζει πολύ ωραία. Σε πολλά ελληνικά φαγητά έχει ρίγανη. Η εξοχή είναι ανθισμένη. Ο λαχανόκηπος έχει πολλά χορτάρια. Έχει πολύ ζέστη. Πάμε στη σκιά. Τα πεύκα είναι ψηλά. Ανεβαίνω με τα πόδια στο βουνό. Τι ώρα ξάπλωσες προχθές το βράδυ? 90ο μάθημα. Χωριάτικο, πολυτελείας ή μαύρο ψωμί? Στο φούρνο της γειτονιάς ένα Σάββατο πρωί. Καλημέρα. Θα ήθελα ένα κιλό χωριάτικο ψωμί και ένα κουτί γάλα, σας παρακαλώ. Μεγάλο ή μικρό? Μεγάλο. Βλέπω πως έχετε ψωμάκια με σουσάμι. Θα πάρω 2 για να τα δοκιμάσω. Ορίστε. Θέλετε τίποτε άλλο? Έχετε σοκολάτες αμυγδάλου? Ναι, είναι στο ψυγείο. Ανοίξτε να πάρετε όποια θέλετε. Άσκηση. Ο φούρνος είναι ανοιχτός μέχρι τις 10 το βράδυ. Αγοράζω σιταρένιο ψωμί. Δεν είχε σοκολάτα γάλακτος και πήρα μία υγείας. Στην Ελλάδα έχει πολύ ωραία αμύγδαλα. Το γάλα είναι στο ψυγείο. Έκανε κουλουράκια με σουσάμι. Πόσα κουτιά γάλα πίνετε την εβδομάδα? Δοκίμασες αυτό το γλυκό? Ποιηματάκι. Η Σαμιώτισσα. Και με τα μαύρα σ' αγαπώ και με τα λερωμένα και με τα ρούχα της δουλειάς, Σαμιώτισσα, τρελαίνομαι για σένα. Και με τα μαύρα σ' αγαπώ και με τα λερωμένα και με τα ρούχα της δουλειάς, Σαμιώτισσα, τρελαίνομαι για σένα. Ενενικοστό δεύτερο μάθημα. Μην απογοητεύεστε που τελειώνει το βιβλίο. Και τώρα που φτάσατε στο τέλος της μελέτης σας, τι θα κάνετε για να γεμίσετε τον ελεύθερό σας χρόνο?
πώς θα αναπληρώσετε το κενό? Θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να ξαναδείτε τα προηγούμενα μαθήματα και να ετοιμαστείτε να εντυπωσιάσετε τους Έλληνες όταν θα πάτε στην Ελλάδα ή όταν θα έρθουν οι ίδιοι στη χώρα σας. Οι Έλληνες λένε ότι ό,τι αφήνουμε μας αφήνει. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται κανείς δείχνει συχνά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει και αντιμετωπίζει τον κόσμο γύρω του. Ξαναδιαβάστε τα προηγούμενα κείμενα που ήδη είδατε και είναι σίγουρο πως θα ανακαλύψετε καινούργια πράγματα. Ίσως να καταλάβετε γιατί άρχισε ο πόλεμος για την ωραία Ελένη. Τότε θα νιώσετε τη διαφορά όταν κάποιος φωνάζει την Ελένη. Έλενα, Λένα, Λενιό, Ελενάκι, Λενάκι, Ελενίτσα. Μην ξεχνάτε ότι τρώτε σαν τους Έλληνες όταν τσιμπάτε από όλα και από λίγο. Ότι ζείτε στον ελληνικό ρυθμό όταν κοιμόσαστε το μεσημέρι ή όταν αποφεύγετε να τηλεφωνείτε στους Έλληνες φίλους σας από τη 1 ως τις 4:30 περίπου. Να μιλάτε και να μην διστάζετε να κάνετε λάθη, γιατί μόνο έτσι θα δείχνετε ότι μιλάτε σαν τους Έλληνες.